Χαίρετε! Ονομάζομαι Στέλιος Πανταζής, είμαι γιατρός εξειδικευμένος στην ιατρική διατροφολογία και στις διαταραχές του μεταβολισμού και σήμερα θα μιλήσουμε για το πιο τοξικό τρόφιμο στον κόσμο, το σολομό και συγκεκριμένα το σολομό από ιχθυοκαλλιέργεια. Στη συνέχεια θα σας πω τι μπορείτε εσείς να κάνετε για να προστατέψετε εσάς και τους δικούς σας ανθρώπους. Θα σας παρουσιάσω μια μελέτη που δημοσιεύθηκε πριν αρκετά χρόνια και με έκανε να σταματήσω να συστήνω σολομό από ιχθυοκαλλιέργεια στα δύο κέντρα ιατρικής διατροφολογίας που ηγούμε. Το 2004 δημοσιεύθηκε μια μελέτη που μετρούσε τα επίπεδα τοξινών σε 700 ψάρια συνολικού βάρους περίπου 2 τόνων που αγοράστηκαν σε μεγάλες πόλεις της Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης. Οι ερευνητές εξέτασαν σολομούς από ιχθυοκαλλιέργειες και πελαγίσιους και μέτρησαν 14 χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων τοξικών όπως PCB, διοξινών, διελδρίνης και τοξοφένης. Όλες αυτές είναι λιπόφιλες τοξίνες που συσσωρεύονται στο λίπος των ψαριών. Δυστυχώς τα ευρήματα ήταν συγκλονιστικά. Οι ερευνητές συμπέρασαν ότι οι τοξίνες που είναι συσσωρευμένες στο λίπος των σολομών από ιχθυοκαλλιέργεια ήταν πολλές φορές περισσότερες σε σχέση με τα πελαγίσια ψάρια. Οι τοξίνες αυτές περιλαμβάνουν τις διοξίνες και το PCB που αμφότερα θεωρούμε ότι αυξάνουν τον κίνδυνο ορισμένων καρκίνων και είναι επιβλαβή για τους αναπτυσσόμενους εγκεφάλων των εμβρίων και των βρεφών. Το μέσο επίπεδο διοξίνης στον εκτρεφόμενο σολομό ήταν 11 φορές ψηλότερο από ό,τι στον άγριο σολομό, ενώ το μέσο επίπεδο PCB ήταν 9 φορές υψηλότερο. Η μελέτη συνέδεσε επίσης τα επίπεδα τοξινών σε σχέση με την τοποθεσία, δηλαδή ο σολομός ιχθυοκαλλιέργειας από την Ευρώπη ήταν πιο μολυσμένος σε σχέση με τα ψάρια από τη Βόρεια ή τη Νότια Αμερική. Τα πιο μολυσμένα δείγματα προέρχονταν από τη Σκωτία και το Βόρειο Ατλαντικό και τα λιγότερα μολυσμένα δείγματα εκτροφής προέρχονταν από τη Χιλή και τις ΗΠΑ. Ωστόσο, ακόμα και ο λιγότερο μολυσμένος σολομός εκτροφής είχε ακόμα σημαντικά υψηλότερα επίπεδα τοξινών σε σχέση με τον πελαγίσιο σολομό. Ο λόγος που ο σολομός ιχθυοκαλλιέργειας έχει περισσότερες τοξίνες είναι η τροφή που του δίνεται. Ένα ιχθυάλευρο που αποτελείται από αλεσμένα ψάρια και ιχθυέλαιο και από λίγα μόνο είδη ψαριών του ωκεανού. Αυτά τα είδη συσσωρεύουν τις τοξίνες από μολυσμένο νερό που απορρέει από τη γεωργία και τη βιομηχανία και καταλήγει στους ωκεανούς. Μετά, από αυτά τα επιστημονικά ευρήματα, οι ερευνητές προτείνουν τον περιορισμό της κατανάλωσης σολομού ιχθυοτροφείου σε μόλις μισό έως ένα γεύμα το μήνα, δηλαδή 50 με 100 γραμμάρια το μήνα. Τι μπορεί όμως να κάνει ο καταναλωτής για να προστατευτεί και τι εναλλακτικές υπάρχουν? Αρχικά, καλό είναι να σταματήσει κάποιος να τρώει σολομό ιχθυοκαλλιέργειας αμέσως ή να τον περιορίσει σημαντικά. Οι διοξίνες μένουν στο σώμα μας σχεδόν για όλη μας τη ζωή και σταδιακά συσσωρεύονται στο λίπος και κάνουν βλάβη στην υγεία μας πρακτικά για πάντα. Το επόμενο είναι να στραφεί κάποιος στον πελαγίσιο σολομό. Αυτή η λύση θα περιορίσει σημαντικά την έκθεσή του σε τοξίνες, αλλά θα βλάψει αρκετά την τσέπη του, καθώς ο πελαγίσιος σολομός είναι αρκετά ακριβός. Και προσωπικά δεν πιστεύω ότι αξίζει αυτά τα χρήματα. Η καλύτερη λύση είναι τα μικρά και οικονομικά ψάρια που θα βρείτε στα ιχθυοπολία. Οι σαρδέλες, ο γάβρος, το σκουμπρί, οι γόπες και ο κολλιός είναι ψάρια πολύ οικονομικά και πλούσια σε ωμέγα 3 λιπαρά, τα καλά λιπαρά που βρίσκουμε στα ψάρια. Αυτά είναι τα ψάρια που πρέπει να στρέψετε την προσοχή σας για συστηματική κατανάλωση. Οι μελέτες έχουν δείξει ότι η επιβάρησή τους σε τοξίνες είναι πάρα πολύ χαμηλή και το κόστος τους επίσης. Φυσικά είναι καλύτερα να τα τρώτε ψητά ή βραστά και όχι τηγανιτά. Αν βρήκατε το θέμα ενδιαφέρον, σας παρακαλώ να πατήσετε το κουμπί μου αρέσει, να το μοιραστείτε με άτομα που θα το βρουν ενδιαφέρον και να εγγραφτείτε στο κανάλι για να σας ενημερώνουμε για μελλοντικά θέματα. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχόλια για να ζητήσετε να παρουσιάσουμε ένα θέμα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ!